δικά μου τα αγόρια. Την καλησπέρα μου στο control room του Βόλου. Ζωντανά πάντα 6 ακριβώς στον αέρα. Στο Σπύρο το Σουφλάρι. Την καλησπέρα εδώ στα βαρέα ένσημα. Και όχι ανθυγιεινά. Περνάει καλά στο Βασίλη τον Καραβάζη στη φορητή κάμερα. Και μέσα στο γλυκό μου control. Σε αυτά τα δύο όμορφα μελαχρινά αγόρια. Στο Γιώργο τον Καλόγυρο αλλά και στο Βαλάντι τον Καπίτσα. Τα φιλιά μου. Και φυσικά στο επόμενο μέλος της εκπομπής. Στον αγαπημένο, στο γλυκύτατο, στο μελαχρινό, στο ψηλό, στο. Δύο μέτρα. Τέλος. Δήμη Στερζού, πάμε Δήμη, άλλαξα τα μαλλιά μου για σένα, έβαλα τα καινούργια μου ρούχα υπέροχη, για σένα, αγάπη μου. Υπέροχη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φτιάξε μου τη διάθεση. Είμαστε τα καναβάλια να πούμε, είσαι υπέροχη. Τι εννοείς, τι εννοείς. Όχι, το μαλλί σου πάρα πολύ. Το μαλλί είναι δικό μου και δεν είναι θέμα καρναβαλιού, ναι. Έτσι πως το κάνεις με σπαστό είναι πάρα πολύ ωραίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμη. Έτσι από τις λίγες φορές που ψηλώνω σε κάθε εκπομπή παραπάνω και είμαι εγώ ψηλότερα από τον Δήμη. Τι γίνεται? Είναι τα 15 πόντα που φοράς. Δεν φοράω, στρωτό φοράω πάντα. Μην λοιπόν, και τα βγάλουμε τώρα και μυρίζουν. Μου αρέσουν πάρα πολύ όλες οι γιορτές. Περνάω καλύτερα τα Χριστούγεννα, περνάω ακόμη καλύτερα το Πάσχα. Οι απόκριες, δεν είμαι και πολύ fan club. Δεν τη συμπάθησα ποτέ, ούτε από παιδί, ούτε μου άρεσε ποτέ να ντύνομαι αποκριάτικα. Αλλά ρε παιδί μου δεν. Και θέλω να πιστεύω ότι τηλεοπτικού σταθμού, εγώ και ο Λιάγκας μείναμε που δεν μας αρέσουν καθόλου οι απόκριες. Γι' αυτό δεν θα ντυθώ ούτε σε αυτό το Σάββατο, ούτε το προηγούμενο. Παίζει το αριστερό μου το μάτι. Ποιον θα δω? Έλατε. Φίλοι από τα παλιά θα δω. Και φωνάρα θα δω. Αλλά μου παίζει από τώρα. Γι' αυτό μείνετε εδώ κοντά μας. Γιατί έχω πολλά να σας πω σε λίγο. Λοιπόν, ναι, δεν μου άρεσαν ποτέ οι απόκριες. Μήπως γιατί δεν αισθάνεσαι τη μεταφύση, γιατί είσαι αληθινή, είσαι. Όπως είσαι. Φίλαμε για αυτά τα ωραία που λες. Φίλαμε. Στην απόκριση για αυτά. Πω, τι ωραία που τα λες. Θα φύγουν και τα καλικατζάρια τώρα. Φεύγουν τα ψούγεννα. Αλήθεια. Για να το θυμηθώ. Εντάξει, ο Δήμης είναι μεγάλο. Ξανά ήρθα τελικά με τους υπολογιστές μου από εδώ. Δεν με βόλευε από εκεί πλευρά. Άρα θα είμαι εδώ μαζί σας και θα έρθει αμέσως τώρα. Γιατί τι ψέματα είπα. Έφυγε μια φορά και δεν είδε χαίρι. Καλέ, τι λέτε τώρα, χτυπήσαμε την άλλη φορά, χίλια μηνύματα φτάσαμε. Κοίτα να δεις, και μου στέλνετε και στο mail, και εγώ δεν ήξερα ότι μου στέλνει στο mail, σήμερα άνοιξα και το mail. Έλα εδώ, γύρνα. Άστον αυτό, να μην φαίνεται καθόλου τίποτα. Ελάτε εδώ, όλα εδώ τα έχω. Καφέ από το Σιλβουπλέ που θα πίνουμε μαζί, μπορείτε να πάτε να πιείτε. Έχουμε ανοίξει τη σελίδα μας, αγάπη τηλεοπτική. Αγαπημένοι μου φίλοι, φίλες. Δημητρούλα μου, εσύ που με βλέπεις εκεί, Χριστινάκη μου. Ποιον άλλο να πω, το Γιάννη, το Γιώργο, το Χρήστο που με βλέπουν, τα φιλιά μου στην Καλαμπάκα, τα φιλιά μου σε όλους. Δεν θα μου στέλνετε μηνύματα στα 5 προφίλ του Facebook, γιατί δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω. Θα μου στέλνετε μηνύματα μόνο στη σελίδα Αγάπη Τηλεοπτική. Στην Αγάπη Τηλεοπτική μόνο θα δέχομαι τα μηνύματά σας και σήμερα θα περάσουμε σε μουσική εντελώς διαφορετική από αυτή που μας έχετε συνηθίσει. Καταρχήν θα περάσουμε καταπληκτικά. Ένα είναι το σίγουρο. Όμως, εδώ είμαστε λοιπόν. Όμως, θα μου πει ο Δημήτρης τι θα μαγειρέψει για όλους εσάς σήμερα, γιατί μετά εγώ θα πάω στην ορχιστράρα μου, που είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη γιατί τη φωνή μας, τη μία από τις φωνές μας, έχω πολλά χρόνια να τη δω. Εγώ προσωπικά δηλώνω fan club της φωνής της. Συμπαθώ και δεν θα σας πω όνομα ακόμη, τη συμπαθώ, την αγαπώ, αλλά συμπαθώ και την οικογένεια, γιατί είναι μαζί παντρεμένη και με ένα πολύ καλό μου φίλο, που ξεκινήσαμε τότε όλοι μαζί και θα σας τα πω όλα σε λίγο. Εσύ ξέρεις για ποιον μιλάμε. Και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί σήμερα θα ακούσουμε υπέροχα λαϊκά τραγούδια και όχι μόνο. Δήμη! Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα χοιρινό, το οποίο αποτελείται από πανσέτα γενικά, απλά όμως δεν την κόψαμε σε λωρίδες όπως γίνεται και αγοράζουμε την πανσέτα. Ναι. Την έχουμε μονοκόμματη και θα κάνουμε μία σάλτσα από μπύρα. Είναι ένα πιάτο εμπνευσμένο από την προηγούμενη εβδομάδα που μας έστειλαν email οι αγρότες. Καλέ, μας στείλατε μήνυμα οι αγρότες να φτιάξουμε ένα φαγητό για τους αγρότες μας. Βέβαια τα μπλόκα έχουν φύγει από την Παρασκευή, εμείς το είχαμε στο πρόγραμμα και δεν το αλλάζουμε καθόλου. Γι' αυτό εμείς θα σας το φτιάξουμε. Φτιάξτε το οι αγρότες στα σπίτια σας τώρα που είστε. Εντάξει, μακάρι να λυθήκαν όλα τα προβλήματα του κόσμου. Ναι. Θα τσικνήσουμε το κρέας. Εμείς βέβαια δεν έχουμε δυνατότητα αυτή, αλλά θα δείξουμε πώς γίνεται η Παρασκευή και σε σχάρα. Τελειώσες. Ναι, αν θέλεις μπορούμε να πω τα υλικά ή μετά. Όχι, τώρα θέλω. Λοιπόν, έχουμε πανσέτα, έχουμε δυόσμο και θυμάρι, τζίντζερ, λεμόνι, μουστάρδα, ζάχαρη, ψιλοκομμένο μαϊδανό, κρεμμυδάκι σκόρδο, πιπεριές πολύχρωμες, πατάτα, την μπύρα, την οποία προσφορά από το Σιβουπλέ και το Meet Me. Αχ, μας στείλαν και μπύρες. Εννοείται, για τη συνταγή σήμερα. Και ντοματίνια. Τέλεια. Αυτή θα είναι η συνταγή μας. Για σήμερα. Άρα φεύγω, Δήμη.
Γιατί σήμερα θα τα πετάξω όλα έξω. Τα θέματα εννοώ. Έτσι, μπράβο. Έτσι, και γιατί εγώ θα ξεκινήσω την μπύρα από το σιβουπλέ στην υγεία. Εσύ πίνεις μπύρα σε πλαστικό. Κάνει, τι ώρα είναι, 6 και 5. Είναι, εντάξει, μωρέ κάνει. Τι είναι με την ώρα η μπύρα. Ω, είσαι μεγάλος άνθρωπος. Εσύ, εμείς πίνουμε καφέ. Τα μικρά παιδάκια που με ακολουθούν εμένα πίνουμε καφέ. Λοιπόν, αρχίζουμε, περιμένουμε. Σελίδα αγάπη τηλεοπτική ανοιχτή. Τα φιλιά μου σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού, σε Ολλανδία, σε Σουηδία, σε Γερμανία, στο Τορόντο μου είπε. Βαλάντι, παιδί μου, στο Τορόντο μου είπες να στείλω. Στο Τορόντο θέλει ιδιαίτερους χαιρετισμούς ο αγαπημένος Βαλάντιος Καπίτσας. Και τώρα φεύγω. Θέλω μήνυμα από τον Κωνσταντίνο από τη Σουηδία που μας βλέπει να μου πει τι καιρό έχετε. Τις φίλες μου από τη Γερμανία που συνδέουν την Web TV στα μαγαζιά και μας βλέπουν τι καιρό έχετε κι εσείς εκεί. Και τώρα θέλω ένα χειροκρότημα από εμάς που είμαστε εδώ για όλη την ορχήστρα που παρευρίσκεται σήμερα κοντά μας. Θα μου επιτρέψετε, επειδή ξέρετε ότι δεν το κάνω τηλεοπτικά, σπανί η πλάτη μου, θα πάω να της δώσω ένα γλυκό φιλί, το τηλεοπτικό φιλί, γιατί πριν τη φίλησα. Χαίρομαι ιδιαίτερα, αγάπη μου. Λοιπόν, θα καθίσετε εσείς και θα έρθω εγώ εδώ δίπλα. Βασίλη μου, φέρνεις κατά υπόλοιπα τα χαρτιά. Δείξτε πλάνο τη Χριστίνα, δείξτε πλάνο τη Χριστίνα. Κοντά μου σήμερα είναι η Χριστίνα Ιερονιμάκη. Λοιπόν, ό,τι και αν πω εγώ, Χριστίνα, ξέρεις και την αγάπη που σου έχω. Δεν ήμασταν ποτέ φίλες, κολλητές. Την ξέρω όμως, μας έρχεται από την όμορφη Κρήτη. Την κρατήσαμε νύφη εδώ, την παντρέψαμε και με καλό παιδί, με το καλύτερο σου δώσαμε. Μου μιλάς κοντά στο μικρόφωνο, το καλύτερο παιδί της δώσαμε. Και μιλάω φυσικά για τον Μιχάλη το Χόντο που όλοι γνωρίζουμε, τα φιλιά μου να του στείλω. Λοιπόν, η Χριστίνα έχει μια φωνή που έπρεπε να ξεφύγει και να φτάσει πολύ πολύ ψηλά. Όχι ότι δεν είσαι ευχαριστημένη με την μέχρι τώρα πορεία σου. Αυτό είναι προσωπική μου άποψη. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα που σήμερα θα ακούσουμε πολύ όμορφα τραγούδια από τη φωνή της Χριστίνας. Καλησπέρα, Χριστίνα μου. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Ελπίζω να περάσουμε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη θερμή υποδοχή. Όχι, λέω πράγματα που πιστεύω και θέλω. Όπως επίσης σε λίγα λεπτά κοντά μου θα είναι ένας αγαπημένος δικός μου φίλος που δεν το κάνει επαγγελματικά, αλλά έχει υπέροχη φωνή. Και σε λίγο λοιπόν θα γνωρίσετε όλοι τον Αποστόλη τον Κρίτσια που θα μας τραγουδήσει υπέροχα τραγούδια. Περισσότερο, κύριε Αποστόλη μου, είναι της ηλικίας του Δημήτρη του Τερζούδη, αλλά μεγαλώσαμε και εμείς με αυτά. Πάτε περισσότερο, αλλά είναι τραγούδια αγαπημένα. Όχι ακόμη, σας κρατάω έτσι για σε λίγο. Λοιπόν, θα ήθελα να περάσω δίπλα γιατί. Στο μπουζούκι σήμερα κοντά μας θα είναι ο Αχιλλέας ο Χειμώνας. Αχιλλέα μου, καλησπέρα και χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα είσαι εδώ. Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόταση που μας κάνατε να έρθουμε. Κάναμε αλλαγή χρόνου μαζί το 2013 μαζί με Γιάννη Ζιάκο. Βέβαια, βέβαια. Και σήμερα ήρθαμε και εμείς να παίξουμε το λαϊκό πρόγραμμα, να προσπαθήσουμε και εμείς με τη δικιά μας τη σειρά να σας διασκεδάσουμε. Εγώ και από εκεί και πέρα, εμείς μιλάμε με έργα. Μπράβο. Εγώ αυτό που έχω να πω φυσικά σε όλους τους τηλεθεατές, επειδή είμαστε πολλές ώρες πιο πριν και ήμουνα στις πρόβες, θα ακούσουμε και ακουστικά κομμάτια, τραγούδια που όλοι μας αγαπάμε, αλλά θα χορέψουμε και θα διασκεδάσουμε πάρα πολύ. Και τώρα φεύγω δεξιά από μένα, αριστερά από εσάς τηλεθεατές και πηγαίνω σε ένα όμορφο, πολύ ψηλό αγόρι. Θα μπορούσε να παίζει άνετα και μπάσκετ. Λοιπόν, και μιλάμε για τον Βέννη τον Φουκαλά. Βέννη μου, χαίρομαι πολύ. Καλησπέρα σας. Έχεις ένα υπέροχο όνομα, Βενιαμίν. Υπέροχο όνομα όμως. Ευχαριστώ. Και σπάνιο. Και σπάνιο. Από πού είσαι, Βέννη? Κατάγομαι από το όμορφο Μεταξοχώρι. Από το Μεταξοχώρι. Αγιάς. Ναι. Έχετε πολύ ωραία πράγματα. Έχω έρθει, έχω μείνει στο Μεταξοχώρι. Έχετε πολύ ωραίο φαγητό. Είναι ένα πανέμορφο χωριό, βέβαια. Λοιπόν, δίνω σκυτάλι σε εσάς. Ετοιμάζεστε. Χριστινάκη μου, με τι θα ξεκινήσεις? Κοντά στο μικρόφωνο μου μιλά. Με μπαλάντα. Αρχίζουμε με μπαλάντα και αργότερα τα χορευτικά μας. Πολύ ωραία. Τα παιδιά θα είναι εδώ κοντά μας. Σου παίρνω αυτό το μικρόφωνο μέχρι και τις 8 παρατέταρτο που θα σας κάνουμε παρέα. Σε λίγο μαγειρική, σε λίγο υποτροφία και άλλα πολλά πράγματα. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Θα ακούσουμε υπέροχα ακουστικά κομμάτια αλλά και πολύ χορό σε λίγα λεπτά. Αφιερώσεις, τραγούδια μου τα ζητάτε όλα μέσω της σελίδας Αγάπης Τηλεοπτικής. Καλή διασκέδαση. Εδώ θα είμαστε στην τηλεόραση του Άστρα. Το καλοκαίρι να μυρίσω
σπροπανή θα ταξιδέψω. Μικρό κορίτσι θα σε κλέψω. Όσο αγαπάω μένω πίσω κι όλο μ' αφήνεις να σ' αφήσω. Ταξίδια, μαύρα παράξενα παιχνίδια. Στο φως του ήλιου θα κουμπίσω. Το καλοκαίρι να μυρίσω. Μ' ασπροπανή θα ταξιδέψω. Μικρό κορίτσι θα σε κλέψω. Όσο αγαπάω μένω πίσω κι όλο μ' αφήνεις να σ' αφήσω. Να σ' αφήσω, να σ' αφήσω. Ζωή μου είσαι εσύ.
σε ένα αστέρι που φως θα φέρει στην άδεια μου ζωή. Μην ξημερώσει ποτέ να μην τελειώσει, ποτέ να μην χαθεί η αγάπη αυτή. Μα όνειρο αν είσαι, τα φώτα σβήσε, στα όνειρα να ζω. Μην ξημερώσει ποτέ να μην τελειώσει, μέσα μου μείνε να σ' αγαπώ. Μοναξιά σου πλοίο που δεν άραξε. Να μου το πεις, τόσο αγαπώ και πάλι. Να μου το πεις, η αγάπη είναι ζάλι. Να μου το πεις, τόσο αγαπώ και πάλι. Να μου το πεις, η αγάπη είναι ζάλι. Μη μου το πεις, τα χρόνια που περάσαν πως μαράθηκαν. Μη μου το πεις, τα όνειρα που κάναμε πως χάθηκαν. Τόσο αγαπώ και πάλι. Να μου το πεις, η αγάπη είναι ζάλι. Να μου το πεις, τόσο αγαπώ και πάλι. Να μου το πεις, η αγάπη είναι ζάλι. Σιγανά τραγούδι που μιλά για όσα εμείς δεν λέμε ανοιχτά. Μοιάζει το να είμαστε μαζί απάτητη κορφή, και ποιος μπορεί να αντέξει να δεχτεί. Είναι το λάθος μα εδώ και το σωστό. Ρούχο κλεμμένο σε χαπάνω μου καιρό. Εδώ που φτάσαμε να παίζουμε κρυφτό. Εδώ δεν φεύγεις εύκολα από κάτι αληθινό. Ούτε από το ψέμα που είχα ανάγκη να σου πω. Εδώ που φτάσαμε να παίζουμε κρυφτό. Μέρες περνώ και δεν περνώ, το στόμα μου στεγνώ και ίσως απ' τη δίψα να πνιγώ. Κοίτα, στη χούφτα σου χωρώ,
με πίνεις πριν σε πιω. Ένα θαύμα αξίζω πια κι εγώ. Εδώ είναι το λάθος, μα εδώ και το σωστό. Ρούχο κλεμμένο σ' έχω πάνω μου καιρό. Εδώ που φτάσαμε να παίζουμε κρυφτό. Εδώ δεν φεύγεις εύκολα από κάτι αληθινό. Ούτε από το ψέμα που έχω ανάγκη να σου πω. Εδώ που φτάσαμε να παίζουμε κρυφτό. Δεν φεύγεις εύκολα από κάτι αληθινό. Εδώ, εδώ, εδώ. Προβολέας ανοιχτός να ρίχνει λίγο φως. Σε σένα ρίχνει φως κι ας έχεις φύγει. Το έργο παίζει απ' την αρχή. Την πρώτη μας στιγμή, ολόκληρη ζωή. Κι ας ήταν λίγη φως, πώς να ξεχάσω πώς. Αν όλα είναι ουρανός, εσύ ήσουν πάντα η δύση. Σου χρωστάω ακόμα ένα κλάμα, δεν τελειώνει έτσι το πράγμα. Αν δεν είσαι εδώ, πώς θα έρθει χαρά. Σου χρωστάω ακόμα ένα δάκρυ, έτσι είναι πάντα η αγάπη. Αν δεν είσαι εσύ, ποια ζωή μετά. Χρωστάω ακόμα ένα κλάμα, δεν τελειώνει έτσι το πράγμα. Αν δεν είσαι εδώ, πώς θα έρθει χαρά. Σου χρωστάω ακόμα ένα δάκρυ, έτσι είναι πάντα η αγάπη. Αν δεν είσαι εσύ, ποια ζωή μετά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Κάπως έτσι, κάπως έτσι, απλά ξεκινήσαμε. Σε λίγο έρχομαι με χορευτικά κομμάτια που μου το ζητάτε όλοι, απόκριες είμαστε. Και σε λίγο φυσικά ο αγαπημένος μου φίλος θα είναι κοντά μας, ο Αποστόλης, ο Γκρίτζιας. Χριστινάκη μου, πόσα χρόνια έχω να σε ακούσω, δεν βγαίνω και έξω. Συγχαρητήρια σε σένα, συγχαρητήρια στον Αχιλέα, συγχαρητήρια στο Βέννη. Ειλικρινά, παιδιά, χαίρομαι πολύ. Και πάμε να ξεκινήσω. Ανταποκρίθηκε αμέσως και η Γερμανία αλλά και η Σουηδία, γιατί ξέρω ότι είστε εδώ. Να ξεκινήσω μάλλον με τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, Κωνσταντίνα Καραθάνου, καλησπέρα από Δομένικο. Τα φιλιά μου να στείλω στο Δομένικο. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, ευχαριστούμε πολύ. Η Ζωή Ηλιάκου μας στέλνει από την όμορφη Γερμανία. Φιλιά σε όλους τους Έλληνες της Γερμανίας που μας βλέπετε μέσα από τη διεύθυνσή μας www.astratv.gr και μας λέει: Ντέμι μου, την καλησπέρα μου από τη συνεφιασμένη Γερμανία. Σε βλέπουμε και αυτήν την εβδομάδα και περιμένουμε να περάσουμε όμορφα. Πολλά φιλιά, πολλά φιλιά Ζωή μου και σε όλους εσάς. Λοιπόν, πάμε τώρα στην αποστολή την παπά. Γεια σου Ντέμι με την παρέα σου. Αποστολή από Τρίκαλα, καλή συνέχεια. Τα φιλιά μου να στείλω και στα Τρίκαλα. Ο Κυριάκος ο Κατσιούλης, γεια σας. Ο Κυριάκος από Λάρισα είμαι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Χαιρετίσματα όμως να μου δώσει ιδιαίτερα στον Αχιλέα την ψυχάρα και του έλεγα πως αν ξαναπαντρευόμουν.
αυτόν θα έπαιρνα για μπουζούκι στο γάμο μου. Δηλαδή διακινδυνεύει να χωρίσει, να ξαναπαντρευτεί για να ξαναπας εσύ. Υπάρχει η ανανέωση των όρκων αγάπης που μπορείς να κάνεις όποτε θες και να ξαναπαντρευτείς με την ίδια γυναίκα και να ξαναπάρεις το γάμο. Γιατί εμείς θα γίνουμε κλέτσες, θα γίνουμε παιδιά. Παντρεύεστε τώρα, βέβαια, αρχίζει να παντρεύεται ο κόσμος. Λοιπόν, τι είπες αγάπη μου εσύ? Λες με την ίδια γυναίκα και με τον ίδιο τον άντρα, όταν κάνεις ανανέωση. Ναι, ό,τι θες ρε παιδί, με το ίδιο το ζευγάρι, είστε πολλά χρόνια μαζί, ναι. Μπορείς να κάνεις ανανέωση όρκων. Αυτό υπάρχει στο εξωτερικό. Ναι, πάντα η ίδια γυναίκα όμως. Ναι, όταν θες, δεν θέλουμε να χωρίσουμε τη γυναίκα μας στον άντρα μας, λέμε, βρε Ντίμη. Λοιπόν, πάω τώρα εδώ γιατί έχω γιορτή σήμερα. Ναι. Που δεν ξέρω, γιορτάζει η Ανθουλίτσα μου. Λοιπόν, καθίστε λίγο να μπει ο υπολογιστής. Καλησπέρα, γλυκιά μου Ντέμι. Σήμερα είσαι πάλι μια κούκλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανθουλίτσα μου, και χρόνια πολλά. Ό,τι επιθυμεί σου εύχομαι. Θέλω ένα καλό τραγουδάκι, γιατί σήμερα είναι η γιορτή μου. Είναι της Αγίας Ανθούσης. Σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που γιορτάζετε και ιδιαίτερα στην Ανθουλίτσα μας. Λοιπόν, σε ακούω κάθε Σάββατο και διασκεδάζουμε μαζί σου. Φιλάκια πολλά από Σπερχιάδα που αγαπώ ιδιαίτερα. Δεν μου φέρανε οι συνεργάτες μου το χάρτη ακόμη, αλλά θα μου τον φέρουν. Και στο Βαλάντι πήγαινε το καρφί, γιατί περίμενα από τον Βόλο ένα χάρτη για να δείχνω. Λοιπόν, γεια σου Ντέμι, πολλά φιλιά σε όλους και καλά να περνάμε. Σήμερα έχουμε 5 βαθμούς με συννεφιά στη Σουηδία, είναι αυτό που σας μεταφέρω. Μία όμορφη φωτογραφία από Γκέντεμπορκ. Έτσι λέγεται. Δείξτε τη φωτογραφία, παρακαλώ πολύ, από τους Έλληνες, τους φίλους μου που μας βλέπουν εκεί. Φιλιά πολλά, Κωνσταντίνε μου. Στην όμορφη Σουηδία, πόσο θα ήθελα και τι δεν θα έδινα να ήμουν εκεί αυτή τη στιγμή. Ντίμη, και όχι να είμαι δίπλα σε σένα, αγαπημένε, και να μαγειρεύω ψαρονέφρι. Ψαρονέφρι, φτιάχνω. Καμία σχέση, δεν τι φτιάχνω. Ναι. Τι φτιάχνω. Χοιρινό. Α, ωραίο, είναι καλό είναι γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα από τον Δημήτρη Σμυρί, καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Θέλω το τραγουδάκι, το Μια Μολυβιά. Αγαπημένε, Μια Μολυβιά στα στήθια. Λοιπόν, και το χαρίζω στην οικογένειά μου και στο θείο μου, αλλά ξαδέρφια μου. Έλα, Ντίμη, ξεκίνα συνταγή, γιατί έχω πολλά να κάνω ακόμη. Ναι, λοιπόν, θα ξεκινήσω με το χοιρινό, που δεν είναι ψαρονέφρι. Έλα, μόνο το χοιρινό μου, σαν ψαρονέφρι δεν είναι. Όχι ολόκληρο. Όχι, όχι. Άλλο κομμάτι. Σε λίγο έρχομαι με υποτροφία για όλους τους φίλους και τις φίλες. Σε μακιγιάζ από Lanotre de Beauté Makeup Academy. Σε λίγο όμως θα γίνουν αυτά. Ο Ντίμης ξεκινά αμέσως τώρα τη σημερινή λοιπόν, διαδικασία. Ναι. Έχω ρίξει λάδι και βούτυρο. Ρίχνουμε το χοιρινό μας με την πέτσα πρώτα πάντα να ξεκινήσουμε να το σοτάρουμε για να το βάλουμε μετά στο φούρνο. Βέβαια, εσείς αν θέλετε μπορείτε να μην το σοτάρετε, απλά θα κάνουμε τη μαρινάδα μετά και θα το δείτε. Μπορούμε να το πλώσουμε μέσα στη μαρινάδα και κατευθείαν να το ψήσουμε στη σχάρα. Ναι. Εμείς επειδή δεν έχουμε για να τσικνήσουμε σήμερα, ναι. Έτσι απλά το περνάμε πρώτα από το τηγάνι και μετά θα το βάλουμε στο φούρνο να θωρακιστεί και εδώ μέσα θα συνεχίσουμε με τη μαρινάδα. Θα τη βράσουμε λίγο μαζί με την πύρα να κάνουμε τη σάλτσα και εκεί θα φωτίξουμε πάλι το χοιρινό. Έτσι, όσο εσύ μιλάς, εγώ να λέω μηνύματα ή όχι, να σε αφήνω. Ό,τι μου πει εσύ, Ντίμη. Θέλω να σοτάρω λίγο το κρέας, να πέσει και θα σου πω. Ωραία, όσο να σοτάρει λοιπόν η Βασιλική Μπουνόβα, το μαλλί σήμερα υπέροχο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχα έναν ενδιασμό για αυτή την μπούκλα, αλλά τελικά σα αρέσει. Κλαρίνα δεν έχει σήμερα, με ρωτάει η Βάσο από το Βόλο. Θα σα τα πούμε όλα εμεί. Και δεν σου κάνω τον Άγιο. Αχ, κάνε δεύτερη. Αμάρτησα για μια νύχτα παράνομα. Όλα τα λέμε εμείς αυτή εδώ την εκπομπή. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά μείνετε εδώ συντονισμένοι πάντα. Ενώ ο Ντίμης σοτάρει το χοιρινό του κρέας. Είναι προσφορά από πουθενά και πρέπει να το πω. Βεβαίως, πάντα από το ΣΕΙΤΗ. Ωραία. Να του δώσει φιλιά και να του πει: θέλω ένα αρνί. Τώρα την άλλη Πέμπτη το θέλω. Αρνί κιόλας. Άψητο. Ναι. 10 κιλό. Μα φτάνει. Ένα αρνί 10 κιλών θέλω. Ένα αρνί. Δύο. Ωραία, ένα αρνί και ένα γουρουνόπουλο θα μου στείλει ο φίλος μου ο Βαγγέλης ο Αρσένης. Όχι, θα πάρω τα δικά μου εγώ για να είμαι σίγουρη. Βαγγέλη, στείλε μου ένα γουρουνόπουλο, γύρω στα 8 κιλά θέλω. Και εσύ, το Βαγγέλη, τον Αρσένη, το δικό μου, το φίλο λέω. Και ο Κρεοπόλης μου ποιος είναι? Ο Σεΐτης, ο Βαγγέλης. Και Βαγγέλης και αυτό. Κύριε Βαγγέλη Σεΐτη, θέλουμε ένα αρνάκι γάλακτος γύρω στα 8 κιλά. Θα το αλατίσουμε και θα το πιπερώσουμε μόνοι μας, γιατί είναι μάστορος ο Ντίμης ο Τερζού. Αυτά θα πάρω. Θα πάρω τα αρνιά και τα γουρούνια και θα πάω πάνω στα χάνια. Πόσες ώρες θέλουν ψήσιμο? Θέλουν, ε. Αναλόγως με τα κιλά. Δώστε μου τα Τετάρτη τα θέλω τότε για να τα αλατίσω κιόλας. Έχω δουλειά να κάνω. Λοιπόν, έλα Ντίμη, πάμε γιατί λοιπόν, θέλω να πάω σε τραγούδια. Εγώ έχω βγάλει το χοιρινό, το έχω εδώ πέρα. Έχω χαράξει κιόλας και το λίπος, έτσι χρειαζόμαστε το λίπος. Εκεί θα το ρίξουμε τα μπαχαρικά και θα το ψήσουμε μετά στο φούρνο. Εδώ όπως έχω τώρα το λάδι το οποίο και το βούτυρο που έχει σοταριστεί το κρέας,
θα ρίξω το κρεμμύδι και το σκόρδο και θα τα αφήσω σε σιγανή φωτιά. Ωραία. Να μαραθούν. Εδώ τώρα ξεκινά τη διαδικασία της μαρινάδας. Ωραία. Την οποία θα φτιάξουμε μαρινάδα σάλτσα. Σάλτσα για μας, μαρινάδα μπορεί να το χρησιμοποιήσουν για όσοι θα το ψήσουν το κρέας κατευθείαν στη σχάρα. Τέλεια. Έτσι θα φτιάξουμε αυτό. Αλλιώς κανονικά τα κρεμμύδια όπως είναι σκόρδο, τα υπόλοιπα υλικά που θα σας δείξω μετά, μπορούμε να τα αφήσουμε ομά όπως είναι, ναι, μαζί με την πύρα, εκεί να μαρινάρουμε το χοιρινό και να το ψήσουμε κατευθείαν σε σχάρα. Ωραία, ετοιμάσου, ξέρεις, το μετά, άσε να μας το πεις μετά, ναι, έτσι ώστε να μην μπερδεύουμε καθόλου τους τηλεθεατές μας. Τι λες και εσύ? Ωραία, εγώ θα αφήσω λίγο το κρεμμύδι και ωραία, το βούτυρο να σοταριστεί, ωραία, το σκόρδο να πάρει και το άρωμα και μετά θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, την καλησπέρα μου να στείλω στο Λιβάδι Αλασσόνας που μας βλέπετε, Θεοδόρα Παπαγιάννη. Καλησπέρα, Ντέμι, είσαι υπέροχη όπως πάντα και τα μαλλιά σου. Τελικά είχε δίκιο ο Ντίμης, ο Τεζού και ο Γιώργος για τα μαλλιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα από Λιβάδι Αλασσόνας και καλή συνέχεια στην εκπομπή. Παιδιά, τώρα ξέρετε τι θέλω. Μπορώ να σας αλλάξω το πρόγραμμα, να τους πάω λίγο επειδή είναι έτοιμοι με τα κρασιά τους από τον ενοποιητικό συνεταιρισμό Τυρνάβου. Και ας είναι νωρίς, ας είναι 6:30 και να δώσω λίγο χορό να χορέψουν στο σπίτι. Μπορώ. Δίνω χρόνο λοιπόν στα παιδιά να σκεφτούν πώς ακριβώς θα το πάνε σε εσάς. Γεια σου Χριστίνα, Χριστίνα μας έλειψες πολύ. Γεια σου Χριστίνα Φωνάρα, Γιώργος Γκαζδράνης, πολλά φιλιά. Λοιπόν, έχετε πάρα πολλά μηνύματα, θα μου δώσετε λοιπόν χρόνο να διαβάσω και τα υπόλοιπα μηνύματα. Και τώρα, όπως ακριβώς σας υποσχέθηκα, ο Βένι δεν μου χαλάει χατήρι, γιατί τον κοιτώ έτσι γλυκά στα μάτια. Και κανένα από τα παιδιά, ούτε ο Αχιλέας, ούτε και η Χριστίνα. Σε λίγο ο κύριος Αποστόλης κοντά μου, το λέω όχι λόγω ηλικίας, κύριε Αποστόλη, επειδή τον σέβομαι. Αποστόλης Γκρίτζιας, σε λίγο θα είναι κοντά μας, πολύ καλός μου φίλος και θα τραγουδήσει για όλους εσάς και τραγούδια αγαπημένα. Και τώρα, δυναμώνουμε την ένταση και αφιερώνω τα επόμενα τραγούδια στην κυρία Ζωή Θάνου, στην όμορφη Γιάννουλη και ιδιαίτερα στο γείτονά μας, το Σπύρο τον Καλούδη, στο αερινό το γείτονά μας, το Σπύρο τον Καλούδη και σε όλη την οικογένειά του, σε όλο το αερινό. Κύριε Σπύρο, για εσάς με πολύ αγάπη. Δίνουμε και χορεύουμε. 3, 2, 1, πάμε. Γιατί μια καρδιά που έχω, το σεβδά σου δεν αντέχω. Και θα παραπονιέσαι για το κακό που μου κάνες. Θα κλαις και θα χτυπιέσαι. Αφού εσύ με πετάς και τον όρκο πατάς, θα χωρίσουμε να πονάς. Αφού εσύ με πετάς και τον όρκο πατάς, θα χωρίσουμε να πονάς.
γλυκά, γλυκά, γλυκιά μου, γλυκά, γλυκά, γλυκιά μου, έλα στην αγκαλιά μου, έλα στην αγκαλιά μου, έλα, έλα, μικρό μου, έλα, έλα, μικρό μου, έλα, έλα, μωρό μου, έλα, έλα, μωρό μου. Προαισθάνομαι πως μ' απατά και με προδομένα χείλη με φυλά. Προαισθάνομαι πως μ' απατά και με προδομένα χείλη με φυλά. Να είναι τέτοια ώρα η αγάπη μου και λείπει όλη νύχτα το κρεβάτι μου. Δε σου κάνω τον Άγιο, αχ, αμαρτήσα, για μια νύχτα παράνομα, αχ, περπατήσα. Δε σου κάνω τον Άγιο, αχ, αμαρτήσα, για μια νύχτα παράνομα, αχ, περπατήσα. Ένα χείλη φίλησα και το έχω μετανιώσει. Συγχώρα με καρδούλα μου, βαθιά σ' έχω πληγώσει. Εκεί που ήταν το σώμα μου, δεν ήταν η καρδιά μου. Εσένα ναι σκεφτόμουνα και εσύ θέλα κοντά μου. Δε σου κάνω τον Άγιο, αχ, αμαρτήσα, για μια νύχτα παράνομα, αχ, περπάτησα. Δε σου κάνω τον Άγιο, αχ, αμαρτήσα, για μια νύχτα παράνομα, αχ, περπάτησα. Σάλα, σάλα, μες στη σάλα, τα μιλήσαμε. Να με πάρεις, να σε πάρω, συμφωνήσαμε. Άιντε να με πάρεις, να σε πάρω, συμφωνήσαμε. Σάλα, σάλα, μες στη σάλα, τα μιλήσαμε. Πότε άσπρα, πότε μαύρα, πότε κόκκινα, την καρδιά μου αν ζητούσες θα στην έδινα. Την καρδιά μου αν ζητούσες θα στην έδινα. Πότε άσπρα, πότε μαύρα, πότε κόκκινα. Για πάμε λίγο και από τα νησιά μας. Πάντα με κάνεις να πόνο, πάντα να υποφέρω. Αγαπάς, πες μου το να το ξέρω. Έλα να πάμε σ' ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει, ούτε νέος ούτε γέρος, μόνο να είμαστε μοναχοί.
φορές με γελάσες μικρό μου χαϊδεμένο. Και μες στο κρύο μ' αφήνες ώρες να περιμένω. Έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει, ούτε νέος ούτε γέρος, μόνο να είμαστε μοναχοί. Τι σε μέλει εσένα, ναι, από πού είμαι εγώ. Τι σε μέλει εσένα, ναι, από πού είμαι εγώ. Απ' το καραντάσι φως μου ή απ' το κορδελιό. Απ' το καραντάσι φως μου ή απ' το κορδελιό. Είσαι μέλη εσένα, ναι, κι όλο με ρωτάς. Από ποιο χωριό είμαι εγώ αφού δε μ' αγαπάς. Είσαι μέλη εσένα, ναι, κι όλο με ρωτάς. Από ποιο χωριό είμαι εγώ αφού δε μ' αγαπάς. Το ονειρεύτηκα μια βάρκα να σου πάρω και να σε πάρω κούκλα μου να πάμε για την Αξό. Στην Πάρο και στην Αξό τον αέρα σου θα αλλάξω, τον αέρα σου θα αλλάξω, στην Πάρο και στην Αξό. Ψάρεμα κάτω στο Λολαντώνι κι όταν λασκάρει ο καιρός θα σε έχω στο τιμόνι. Και στην ψηλή την άμμο θα σε χορεύω μπάλο, θα σε χορεύω μπάλο και στην ψηλή την άμμο. Μπράβο. Στην παρέα μας σήμερα στα πλήκτρα ο Βενιαμίν Φουκαλάς, στο τραγούδι η Χριστίνα Ιερονιμάκη, στο μπουζούκι αλλά και στη φωνή ο Χιλέας ο Χειμώνας και σε λίγο κοντά μας ο Αποστόλης ο Γκρίτζιας. Σας πίεζα να κλείσουμε γιατί τα κάνω όλα ζωντανά, επειδή πρέπει να πάω σε διαφημιστικά μηνύματα και να δώσουμε και μια υποτροφία. Τα μηνύματα που έρχονται είναι πάρα πολλά. Γεια σου Ντέμι, σε εσένα και στην παρέα σου. Πάνω κι άμμο δεν έχω σήμερα. Χωρίς νερό, χωρίς εσένα, χωρίς νερό μπορώ, χωρίς εσένα όχι. Θα σας αφιερώσουμε άλλο τραγουδάκι. Χαρίζει ο Θοδωρής στη γυναίκα του και στην οικογένειά του. Ο Δημήτρης ο Ζέρβας, γεια σου Ραχιλέ με τις πενιές σου. Σε λατρεύουμε όλοι φανατικά. Ναι, σε ένα λεπτάκι. Λοιπόν, ο Βαγγέλης ο Τράγκας, καλησπέρα Ντέμι, αφιερωμένα τα επόμενα τραγούδια, καθίστε να μου ανοίξει τη σελίδα, στον Δημήτρη στο Θανάση και στην αγάπη μου την Αντωνία, φιλιά από Τρίκαλα, τα φιλιά μου σε όλα τα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα, στο Βόλο, αλλά και στη Λάρισα. Ραφαήλ, πολλά φιλιά, σε ευχαριστούμε για το μήνυμά σου. Πάολα, δεν έχω σήμερα. Είναι λίγο ανέφικτο να σου το πούμε. Γεια σου, Ντέμι. Η αποστολή λοιπόν με τη σούπερ εκπομπή σου κάθε Σάββατο απόγευμα. Η αγαπημένη μας συνήθεια. Χαίρομαι πολύ γιατί και είναι οι δύο ώρες της ζωής μου που περνάω απόλυτα ευτυχισμένα μαζί σας. Σε βλέπουμε από την όμορφη Καρδίτσα και εσένα και την ορχήστρα σου. Πολλά φιλιά, αποστολία μου και σε όλο τον κόσμο. Γιώργο μου, θέλεις να πάω τώρα σε διαφημίσεις ή θέλετε να δώσω την υποτροφία? Ό,τι μου πείτε εσείς. Διαφημίσεις. Πολύ ωραία. Πάμε σε ένα σύντομο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά είμαστε εδώ. Ο Ντίμις Θερζού στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα είναι πια μεταμφιεσμένος, όχι με τα απλά του ρούχα, όχι με το πουκαμισάκι αυτό. Θα ντυθεί καμαριέρα. Όχι, όχι, αφού μου είπε το πρώτο μέρος θα ντυθώ λέει καμαριέρα, στο τέλος θα ντυθεί Iron Man. Θα ντυθώ, ναι. Λοιπόν, μετά τις διαφημίσεις, ντυμένος καμαριέρα και θα μαγειρέψει αυτό το υπέροχο ψαρονέφρι, που δεν μαγειρεύουμε ψαρονέφρι, είναι χοιρινό για όλους εσάς. Και φυσικά η ορχήστρα που παραμένει εδώ. Περνάμε όμορφα, πηγαίνετε, κάνετε πιπί γρήγορα. Νεράκι, ποτάκι, κρασάκι από το Ινωπίο Τυρνάβου και ερχόμαστε σε δευτερόλεπτα, 2,5 λεπτά από τώρα για την ακρίβεια.
οφθαλμού μία φορά. Μία φορά στα τόσα χρόνια, στα τρία ολόκληρα χρόνια που βρίσκομαι εδώ στη τηλεόραση του Άστρα, δεν μου βρήκαν ένα τραγούδι να μου αφιερώσουν. Ποτέ κανένας τους. Το προηγούμενο Σάββατο αφιερώνουν σε αυτόν εδώ τον ακατανόμαστο δίπλα μου που έχει την κουτάλα «Όλες αγαπάνε του Γονίδη». Εμένα ένα κοντρόλ, έστω ένα Σπύρο Σουφλάρης από το Βόλο, ένα τραγούδι δεν μου αφιερώσατε. Αλλά δεν πειράζει, έχει ο καιρός γυρίσματα. Τα μηνύματά σας στο αγάπη... Το τίτλο. Ποιο τίτλο θες? Το τραγούδι. Ποιο? Παύλο Φιλούσιο. Να το πω. Καλησπέρα, Ντέμι, και από μένα. Ποιο τραγούδι, πες τίτλο. Θα σου πω, τον τίτλο θα το πω εγώ στο Σπύρο και θα το βάλει το τραγούδι μετά. Αν είναι, μην το λες στο Σπύρο, είναι στο Βόλο Σπύρο, δεν θα τον βρει. Πες το στο Βαλάντι, στο Γιώργο. Εντάξει. Γιώργο και Βελάντι, θα σας πω εγώ τον τίτλο. Πες το στο Βασίλη. Βασίλη, ναι. Πες το στο Βασίλη. Έτσι. Στα μυστικά. Ο Βασίλης θα το πει σε μένα να δω αν εγκρίνω. Για να πάω να κάνω τη δουλειά. Γιώργο μου, να δώσω τώρα την υποτροφία στα κορίτσια και στα αγόρια να μου φεύγει από το μυαλό. Τι θέλετε? Πριν περάσω να παρουσιάσω τον κύριο Αποστόλη Γκρίζια που είναι κοντά μας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω όλα τα κορίτσια και τα αγόρια που να μαζευτούν εδώ στην τηλεόραση και φυσικά τους γονείς. Η εκπομπή μας σε συνεργασία με τη σχολή La Notte de Beauté Makeup Academy δίνει μια μεγάλη υποτροφία σε έναν ή σε μία από εσάς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα παρακολουθήσετε για ένα ολόκληρο χρόνο μαθήματα μακιγιάζ και στο τέλος των σπουδών θα πάρετε βεβαίωση παρακολούθησης. Οι εποχές μας είναι δύσκολες. Ξέρω ότι οι γονείς δεν έχουν λεφτά για να σπουδάσουν σε εισαγωγικά τα παιδιά τους. Άρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. 2410-288-277 στα τηλέφωνα της σχολής από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Και εσείς που δεν έχετε καμία σχέση με το μακιγιάζ, πηγαίνετε από την αρχή, παρακολουθείτε μαθήματα και φεύγετε με βεβαίωση σπουδών. Θέλω τηλέφωνα από όλες τις περιοχές, από Σπάστα Όλα, από Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλο, γιατί τα μαθήματα πάντα στη σχολή, ανεξαρτήτως υποτροφίας, είναι ιδιαίτερα από τις καθηγήτριες της σχολής Βάσο και Νατάσα Παλούκα και είναι σε ευέλικτο ωράριο που βολεύει πάντα εσάς. Τηλέφωνα σε όλη τη διάρκεια, απευθύνεται και σε αγόρια και σε κορίτσια, 2410-288-277, μία υποτροφία μεγάλης αξίας για έναν ή μία από εσάς. Αυτά λοιπόν με την υποτροφία μας. Το επόμενο Σάββατο τα κορίτσια εγκαινιάζουν, η σχολή La Notte de Beauté Makeup Academy εγκαινιάζει μία νέα στήλη εδώ μέσα από την εκπομπή μας με 5 συμβουλές που θα δίνουμε στις φίλες τηλεθεάτριες για το σωστό μακιγιάζ. Ντίμη, και θα κάτσει και ο Ντίμη σαν μοντέλο στα κορίτσια, έτσι ώστε να μακιγιάρουμε και να πουδράρουμε τη μητούλα του. Και πώς μακιγιάρεται ένας άντρας που πάει στο γάμο, ο γαμπρός. Δεν μπορεί η νύφη να πάει φουλ στο μακιγιάζ και ο γαμπρός τίποτα. Άρα θα κάνω και καμπριάτικο μακιγιάζ. Έτσι, ναι. Εντάξει. Όταν παντρεύτηκες, βάφτηκες? Ναι, με έριξαν δύο πινίλιες. Έτσι για να μην γυαλίζω μετά. Με αστάρι ή χωρίς? Με πήρε στάρι πολύ. Για να μην γυαλίζω στην εκκλησία. Αλλά με ασβέστη μου λένε. Ήρωα. Λοιπόν, τώρα εγώ φεύγω και πάω. Καταρχήν. Να βάλω τα υλικά λίγο. Α, θέλει να μαγειρέψει. Άντε, άστο να μαγειρέψει. Συγγνώμη, ρε Βαλαντάκο. Όμως ζωντανά είμαστε, δεν πειράζει, δεν μας παρεξηγεί κανένας. Έλα, άντε. Βάλω λίγο τα υλικά μέσα εδώ για να κάνω τη σάλτσα. Δεν με αφήνει να δουλέψω αυτός ο άνθρωπος. Δεν με αφήνει να δουλέψω. Έχω ρίξει λάδι βούτυρο, έχω σοτάρει το κρεμμύδι και το σκόρδο και ρίχνω το τζίντζερ, το οποίο πάει πάρα πολύ με την πύρα που θα ρίξουμε μετά, το λεμόνι, θυμό λεμόνι και ζάχαρη. Oui. Θα σοτάρω λίγο αυτά, εδώ έχουμε όξινο, έχουμε και γλυκό. Θα σοτάρω σε χαμηλή φωτιά, έτσι, να γλασάρει λίγο η ζάχαρη. Να γλαρώσει λίγο η ζάχαρη, και μετά να ρίξω την πύρα. Αυτό τώρα θα αφήσουμε, αφού ρίξουμε λίγο αλάτι, πιπέρι, θα αφήσουμε λίγο να βράσει. Πάντα όταν κάνουμε έτσι μια σάλτσα θέλουμε σιγανή φωτιά. Εδώ θα το δώσουμε λίγο τώρα που ρίξαμε την πύρα. Θα ανακατέψουμε, θα αφήσουμε όλα τα υλικά μαζί με την πύρα να βράσουν. Αφού πάρει μια βράση σε χαμηλή φωτιά πάντα, θα συμπληρώσουμε με ζωμό και θα τα αφήσουμε μετά να γλασάρει επίσης και να κατέβουν τα υγρά για να συμπυκνωθεί η σάλτσα μας. Ωραία. Αυτό θα είναι η σάλτσα, το οποίο αν θα κρυώσει μετά μπορούμε να μαρινάρουμε και το χοιρινό πριν το ψήσουμε κατευθείαν σε σχάρα. Εδώ τώρα έχουμε κόψει το χοιρινό, όπως είπα, αφήσαμε με το λίπος όπως είναι απάνω. Mm-hmm. Θα το αλατίσουμε. Οι επίτηδες για να βάλουμε να μπει το αλάτι και το πιπέρι, τα μπαχαρικά μας μέσα. Αλάτι, πιπέρι, ό,τι μυρωδικό θέλετε εσείς μπορείτε να βάλετε. Μπορείτε να βάλετε και δεντρολίβανο μέσα. Εγώ έχω βέβαια λίγο θυμάρι εδώ και δυόσμο, το οποίο θα τα χρησιμοποιήσω. Όχι, μόνη μου μιλάω, κάνε τη δουλειά σου.
Λοιπόν, πατήστε, βέβαια, άμα είναι και χοντρά, χοντρό αλάτι ή χοντρό πιπέρι, κόκκος ακόμα καλύτερα, έτσι, να πατηθεί μέσα, να μπει. Βάλουμε λίγο λάδι. Α, στην Τίμη κάτι έφαγα μέσα στη βδομάδα και την Τρίτη έβγαλα αλλεργία. Γιατί? Έβγαλα αλλεργία. Ναι. Φούντωσα. Φούντωσες. Έφυγαν όλα την Παρασκευή. Τι μέρα είναι σήμερα, Σάββατο. Σάββατο, ναι. Ξεφούντωσα την Παρασκευή. Χθες το βράδυ ξαναφούντωσα. Λέτε να είμαι αλλεργική μέχρι να είμαι στον Δημήτρη τον Τερζούδη. Φούντωσα χθες Παρασκευή που ήταν να τον δω. Ξεφούντωσα την Τρίτη. Όχι, ξαναφούντωσα όμως την Τρίτη. Που δεν είδες. Τι γίνεται, ναι. Δεν γίνεται. Είδες, πάλι δεν θα με κατηγορήσει. Ενώ εγώ μίλησα ωραία όταν ξεκινήσαμε. Πάλι εσύ έτσι. Ναι, βρε στην Τίμη. Και τώρα αρχίζω φουντώνω, μαμά. Η μαμά μου να έχει τρομάξει. Ντιμή, λοιπόν, θέλω να πάω στο κύριο Αποστόλη. Αλάτι, πιπέρι, έτσι, αλάτι, λίγο πιπέρι, λάδι αυτά. Στο τατσάκι, θα το βάλουμε στους 220 βαθμούς, γύρω στο 40 λεπτό, ναι. Αναλόγως το πάχος από το κρέας, να ψηθεί. Με τη μαρινάδα, αφού τη φτιάξουμε μετά, μπορούμε αυτό να λύφουμε το χοιρινό για να. Όπως κάνουμε το αρνί. Ναι, να κάνουμε κριτσανιστή την μπέτσα. Πότε αρχίζει αφού η νηστεία. Πότε αρχίζει η νηστεία. Μετά την καθαρά Δευτέρα. 40 μέρες μετά. 40 μέρες. Την τελευταία φορά έτσι ήταν, 40 μέρες. Ωραία. Το άλλο Σάββατο δεν μαγειρεύεις εσύ. Είμαστε, έχουμε γλέντια. Ναι. Άρα το παραπάνω μετά την καθαρό Δευτέρα θα πάμε με νηστήσιμα. Ναι, από μετά ξεκινάμε η νηστεία. Και αφού είπα νηστήσιμα, να αφιερώσω όλα τα τραγούδια που θα ακολουθήσουν. Στο κουμπάρο μας, στο Τρίκερι, στο Δημήτρη και στο όμορφο Τρίκερι, το όταν χαράζει τον Αιγαίο, σε λίγο θα τα ακούσουμε, αλλά και όλα τα τραγούδια ό,τι ακολουθούν. Κουμπάρε, αν ψαρεύεις, θέλουμε χταπόδι. Σήμερα έχω ζητήσει. Γιατί πόσο... μόνο το κουμπάρο, δηλαδή. Λοιπόν, μόνο το κουμπάρο το χταπόδι θέλουμε να φάμε. Πιάσε μας ένα χταπόδι και φέρτε να το μαγειρέψει ο Ντίμης. Το ζήτησε ο Ντίμης και όχι εγώ. Τι να κάνουμε, είναι δύσκολες οι εποχές, δύσκολες οι παραγωγές. Και θα βοηθήσετε όλοι σας για να βγει πέρα σε αυτή εδώ εκπομπή. Τώρα, θα έρθει και θα του δώσω ένα γλυκό φίλιο ο κύριος Αποστόλης Γκρίτζιας, ώστε χειροκρότημα από εμάς που είμαστε εδώ, είναι κοντά μας. Χαίρετε, χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα μου μιλάτε εδώ. Καλώς σας βρήκα. Που σήμερα έχω τηλεοπτικά πλάτη σε εσάς. Λοιπόν, που δεν σήμερα πειράζει. Είστε εδώ. Να είστε καλά πάντα, εύχομαι ειλικρινά. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που μας καλέσατε. Μου αρέσει πάρα πολύ το στυλάκι σας. Λοιπόν. Σας βλέπουμε, να ξέρετε ότι σας βλέπουμε. Σας ευχαριστώ. Σας κρίνουμε και αυστηρά, και αυτό να το ξέρετε. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν... Και γι' αυτό θέλουμε κριτική. Πρέπει να γίνετε κριτική, αλλά απλά να είναι καλόπιστη. Mm-hmm. Καλόπιστη. Ας είναι σκληρή, δεν μας πειράζει αυτό. Είστε ναι. Από τις φυσιογνωμίες που μου αρέσουν πολύ. Σας μιλάω ειλικρινά. Ευχαριστώ πολύ. Πείτε μου λίγο, ευχαριστώ. Το τραγούδι πώς στη ζωή σας. Μικρός. Mm-hmm. Κάπου πήγα να τα αρχίσω, κάποια επέμβαση στο λαιμό μας σταμάτησε και καταλήξαμε στην αεροπορία, στην οποία τερματίσαμε πρόσφατα μετά από 30 χρόνια. Αλήθεια. Ναι. Γι' αυτό είστε έτσι πολύ ωραίος. Το σώμα το οποίο... Τι να πούμε τώρα για την αεροπορία, να μην πούμε κάτι. Να είναι το πιο όμορφο. Από τα πιο όμορφα, πολλά φιλιά σε όλη την αεροπορία έτσι. Και τώρα καταλαβαίνω γιατί είστε και τόσο γοητευτικός άντρας. Γιατί υπηρετήσατε εκεί. Και λοιπόν, έχω δώσει εντολή. Ναι. Για το ξεμάτιασμα, ναι. Ναι. Έχω δώσει ήδη εντολή. Σας ευχαριστώ έχω πάρα πολύ. Έχω δώσει ήδη εντολή, άρα δεν θα σε πιάσει απόψε με τίποτα. Σας ευχαριστώ και είμαι πάρα πολύ καλά. Δεν θέλω όμως να τρώω καθόλου χρόνο από εσάς, γιατί τρώω χρόνο από το τραγούδι. Τι θα ακούσω σήμερα από εσάς και τι θέλετε εσείς να πείτε στους τηλεθεατές μας και στον Ντίμη. Στους τηλεθεατές θα πούμε καλές απόκριες, καλή σαρακοστή να είναι γερή. Ναι. Και με αισιοδοξία. Πάντα. Με αισιοδοξία. Θα μου επιτρέψει όμως ναι. Ό,τι πω. Από εδώ και πέρα, θα τα χαρίσουμε σε αυτόν τον ωραίο τον κύριο που τον άγχωσες λίγο. Δεν ξέρω τον Ντίμη. Το πάντα έτσι τον άγχωνα, δεν παθαίνει τίποτα. Θα το χαρίσουμε το τραγούδι, ώστε να τον ανεβάσουμε λίγο, ώστε κοιτάξτε, να το φύγει το. Εμείς είμαστε νέοι άνθρωποι, και εγώ και εσείς και τα παιδιά πίσω και το Χριστινάκι. Αυτό είναι σε μια δύσκολη ηλικία, το καταλαβαίνετε, τον βλέπετε άλλωστε και κουρασμένο από τη ζωή. Πίεση πριν του δίνω τα χάπια τη καρδιά και τη πίεση, γι' αυτό βγαίνει έτσι χαρούμενο την ώρα τη εκπομπή. Λοιπόν, Ντίμη, τα τραγούδια αποκλειστικά. Και όχι μόνο, πολύ. Σε όλο τον Πυργετό που μας βλέπετε, σε όλο τον Πυργετό ακριβώς, μας. Τα φιλιά μας στον Πυργετό, έτσι. Να είναι, είναι το χωριό μας, το αγαπάμε πολύ, να είναι όλοι καλά, να είναι όλοι καλά, να είναι όλοι γεροί. Ο λόγος εσάς, παίρνετε μικρόφωνο, διασκεδάζουμε πάρα πολύ, ο κύριος Αποστόλης Γκρίτζιας είναι εδώ με τα υπέροχα παιδιά μας, διασκεδάζουμε, περιμένω τα μηνύματά σας στο Αγάπη Τηλεοπτική στη σελίδα μας στο Facebook. Πάμε.
σαν καμπάνα ραγισμένη. Μυστικά με βασανίζει με μανία. Η ζωή πριν μας χωρίσει, προσπαθώ να βρω μια λύση. Αγωνία, 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 αγωνία. Αγωνία με λαχτάρα να σιγιάζομαι. Αγωνία δυστυχώ να σε μοιράζομαι. Αγωνία με λαχτάρα να σιγιάζομαι. Αγωνία δυστυχώς μια γυναίκα, μια αγάπη, μια ζωή σε μια βραδιά τα χάνω. Αγαπημένη μου μορφή, όπως θα σβήνεις στη στροφή. Καθισμένος στο απέναντι μπαγκάκι, Σαββατόβραδο μπροστά στην εκκλησία. Βλέπω εκείνη που αγαπούσα, γελαστή κι ασπροφορούσα, να ανεβαίνει με έναν άλλον τα σκαλιά. Βλέπω εκείνη που αγαπούσα, γελαστή κι ασπροφορούσα, να ανεβαίνει με έναν άλλον τα σκαλιά. Και το παίζει μες στα μάτια μου μπροστά. Και της εκκλησιάς στο κήπο έχει διαλέξει για να γίνει το παιχνίδι της σωστά. Μου λες να κρατήσω ψηλά το κεφάλι. Γελάσω σαν πρωτό να γελπάω. Να μην σταματά στη μέση του δρόμου, να βγάλω τη μάσκα, τη μάσκα του πόνου. Τι θέλεις να κάνω, τι θέλεις να κάνω, πιστεύω σε σένα, σε σένα που χάνω. Από αύριο σκέψου που θα σε, που θα με, τι κι αντράς που είμαι.
Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εγώ προσωπικά περνάω καταπληκτικά σήμερα και με τα παιδιά και με τον κύριο Κωνσταντίνο και με τη Χριστίνα. Ειλικρινά χαίρομαι. Θέλετε το γλυκά πονούσε, πότε θα το πούμε? Το έχω τώρα, άμα θελήσω. Είναι αποκλειστικά για σένα. Πανεύκολα πράγματα. Α, εδώ μιλήστε μου, για πείτε μου. Είναι αποκλειστικά για σένα αυτό. Δημήτρη Δήμητερ Ζου, έχω και δικιά μου αφιέρωση. Ο πόνος είναι για μένα όμως. Λοιπόν. Δημήτρη, είναι αποκλειστικά. Είναι αποκλειστικά για μένα. Δηλαδή, δεν γίνεται να το παίξουμε για άλλον αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πανέτοιμη να το ακούσω τώρα. Παίρνω τη θέση μου στο ανάκλυντρο, όπως ακριβώς μου αρμόζει. Κύριε Αποστόλη, το πήγα καλά. Θα έρθει σε μένα μου το. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Δώσε. Έσταζε μελή η μαχαιριά και πέθαινα στην αμμουδιά πέρσι το καλοκαίρι και πέθαινα στην αγκαλιά. Το στόμα μου ξέρω σαν στερεμένης βρύση και σκύψες πάνω στην καρδιά αναστήσε καρδιά. Μπράβο! Λοιπόν, σας λέω έντοιμα, στα 17 χρόνια που κάνω τηλεόραση, που είμαστε, εδώ ήταν η πιο γλυκιά και πιο όμορφη εφαίρεση που μου έχουν κάνει ποτέ στη ζωή μου και σας μιλάω όσο πιο έντοιμα δεν έχω μιλήσει ποτέ. Να είσαι καλά. Ειλικρινά. Και εγώ σας αγαπώ πραγματικά, να το ξέρεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα χειροκρότημα πάλι για τον κύριο Αποστόλη και για όλα τα παιδιά. Λοιπόν, το πρόγραμμα το ακολουθείτε όπως εσείς θέλετε. Δεν ξαναπαρεμβαίνω. Πάμε να δω λίγο δικά σας μηνύματα και μέχρι να δω εγώ τα δικά σας μηνύματα, Δήμη, ξεκούρασέ με, αγόρι μου. Θέλω να πιω μια γουλιά, σιλβουπλέ. Σιλβουπλέ, δεν ήρθες μαζί μας. Εμείς διασκεδάσαμε πολύ ωραία την προηγούμενη εβδομάδα που πήγαμε. Πήγα εγώ, ο Βαλάντιος, ο Βασίλης και ο Γιώργος. Έχει συνηθίσει πλέον τις εξόδους χωρίς εμένα. Όχι, αγαπημένα μου, αλλά σε παίρναμε τηλέφωνο και μας το κλείνες. Γιατί είχα δουλειά εκείνη την ώρα. Α, μπορεί. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Ναι, μπορεί. Λοιπόν, θες να μαγειρέψεις? Ξέρω εγώ. Θέλω να μαγειρέψεις. Να μαγειρέψω. Λοιπόν. Δεν θυμάμαι τι θα κάνω, αλλά. Στέλιος Χριστοδούλου, καλησπέρα. Ωραίο το μαλλί σου και το ρούχο που φοράς. Καλή συνέχεια, φιλιά σε όλους. Τα φιλιά μας θα στείλουμε στην Καρδίτσα, τα φιλιά μας στη Φαρκαδόνα, στη Χριστίνα. Λοιπόν, αφήστε, δεν πειράζει, είμαστε στη ζωντανή εκπομπή. Ας υπάρχει αυτή η βαβούρα, ας υπάρχει κάτι. Εντάξει, Βασίλη, παιδί μου. Εντάξει, αγόρια μου, ό,τι πείτε εσείς. Τραγούδι μου βρήκες, Βαλάντιε. Θα μου αφιερώσετε τραγουδί. Οκ, Γιώργο. Ναι, όχι τώρα. Το επόμενο βίντεο που έχουμε έξω.
Αν κατάλαβες, μίλα μου στο ακουστικό. Μίλα μου γλυκά και τρυφερά, θα σε καταλάβω. Ναι, αυτό. Πιο γλυκά να μου μιλάς, σε παρακαλώ πολύ, στο ακουστικό, εντάξει. Για πες, Δημήτρη. Σε ενόχλησες τα αυτή. Με γαργαλίσε. Γαργαλίσε. Γαργαλήθηκα. Λοιπόν, ναι. Να συνεχίσω. Συνέχισε, βρε αγάπη μου. Όλο διακόπτης, γιατί... Ο διακόπτης άμα κλείσει όμως, γεια σου Ντέμι Αστέρη, θα ήθελα να ακούσω την πριγκιπέσα. Έλα, να μην διαβάσω τα μηνύματα του κόσμου, μετά δεν προλαβαίνω. Ακούω εγώ τι θέλω να βάλω. Λοιπόν, έχω ρίξει μέσα στην πασίνα. Θα το δω, ναι. Ναι. Λάδι. Ναι. Ρίχνω λίγο ξύδι. Ναι. Η αναλογία είναι βάλτε δύο μέρη ξύδι, τρία μέρη λάδι, ένα μέρος ξύδι. Ο Βαγγέλης ο Αρσένης ανταποκρίθηκε στο μήνυμά μου. Η Γρουνοπούλα έρχεται. Βαγγέλη Αρσένη, σ' αγαπάμε πολύ. Θέλουμε ένα... Πόσα κιλά είπα το γουρούνι? Πόσα κιλά είπα το γουρούνι, Βαλάντι, Το αρνάκι το είπες 8 κιλά. Το αρνάκι το είπα γάλακτος μέχρι 8. Το γουρούνι από τον Βαγγέλη τον Αρσένη πόσο το ζήτησα? 5 είναι καλά, Τι 5, παιδιά, τι να φάμε? 5 θα φάω μόνο εγώ. Α, έλα που θα φας τόσο πολύ. Θα ψηθεί, θα μαζευτεί το κρέας, 2 κιλά θα γίνει. Α, είναι 9. Να είναι 9 κιλά. 9 κιλό. Και ένα μήλο θα το φέρει δώρο, ο Τριζούδης θα το βάλουμε στο στόμα. Το μήλο πολύ ευχαριστώ. Μην ξεχάσεις όμως. Όχι. Θα φέρω 2, μην ξεχάσω το 1. Τα φιλιά μου στον Βαγγέλη τον Αρσένη που αγαπάμε πάρα πολύ. Λοιπόν. Θα φτιάξουμε τώρα το dressing, το οποίο θα μαρινάρουμε μέσα τις πιπεριές για να τις ψήσουμε. Ψιλοκόβουμε σε δυόσμο. Σε όλη την οικογένεια εκεί, Βαγγέλη, πολλά πολλά φιλιά στέλνω. Ψιλοκόβουμε δυόσμο, έχουμε ρίξει αλάτι, λάδι, ξύδι και μουστάρδα. Βάζουμε και το δυόσμο, συμπληρώνουμε λίγο αλάτι, πιπέρι. Εδώ τώρα θα ρίξουμε μέσα τις πιπεριές, τις οποίες αφού θα τις ανακατέψουμε. Και μετά θα τις ψήσουμε είτε στη σχάρα είτε εμείς στο φούρνο. Χτυπάμε λίγο έτσι μέχρι να αρχίσει αυτό να γίνεται πιο... πιο να συμπυκνώνεται πιο πολύ. Έτσι, αλάτι, πιπέρι, δυόσμο. Εσείς μπορείτε να βάλετε οτιδήποτε άλλο μυρωδικό θέλετε. Κελί, έχω πηδήξει, λάδι, έχω μεταπηδήξει στο Twitter. Έλα μωρέ Μίτσο, άσε με και εμένα λίγο χρόνο στην εκπομπή σου. Κέλλη, έχω μεταπηδείξει στο Twitter. Λοιπόν, Κέλλη Μπάρμπι, σε σένα. Γεια σου, όμορφη Ντέμι, μην το ξαναϊσώσεις το μαλλί. Έτσι, μπούκλες είναι το στήλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κούκλα, τέλος. Φιλάκια και όλη η εκπομπή αφιερωμένη σε σένα. Και θα σου στείλω και τι να σου στείλω. Ντιμή, πες στο Θάνο να μας δώσει μια τούρτα, που είναι φίλος και κουμπάρο σου. Ναι. Κέλλη, στείλω μου τη διεύθυνσή σου να σου στείλω μια τούρτα από τον κύριο Θάνο, τα ζαχαροπλαστεία. Και θα σε στείλω μέσα στη βδομάδα όμως. Θα κανονίσει ο Ντίμης. Εντάξει, Ντίμη, μην ξεχάσει. Ναι, θα κανονίσω, ναι, βεβαίως. Σε παρακαλώ, τα κορίτσια που μου μιλάνε όμορφα θα στέλνω δώρο από εδώ και πέρα. Έτσι, μπράβο. Που σου μιλάνε όμορφα, δηλαδή θα μοιράζουμε συνέχεια τούρτες εδώ. Τι να κάνω, τι να κάνω. Αναγκαστικά και εσύ θα τρέχεις. Και γιατί θα πάω σε τραγούδι τώρα, η Θεοδώρα, ο Παύλος, ο Παναγιώτης, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω όλα τα μηνύματα. Ο Ορέστης και η Μάγδα στέλνουν πολλά φιλιά σε όλη την ορχήστρα. Αλλά και στο Μιχάλη το Χώτο μου λένε εδώ. Λοιπόν, πάμε. Δήμη, τι να κάνω, να φύγω? Λοιπόν, ναι, έχω μαρινάρι εδώ με το dressing αυτό που κάναμε, λάδι, ξύδι και μουστάρδα. Ναι. Ψιλοκομμένο, φρέσκο δυόσμο, αλάτι, πιπέρι. Έχουμε ρίξει πιπεριές, θα τις βάλουμε στη σχάρα τώρα και θα τις ρίξουμε μέσα στο φούρνο να ψηθούν. Τέλεια. Εσείς, όπως είπαμε, μπορείτε να τη βάλετε κατευθείαν στη σχάρα. Τέλεια. Στη σχάρα στα κάρβουνα. Εμείς εδώ θα το ρίξουμε στο φούρνο. Η διαδικασία όμως είναι η ίδια. Δημιουργήσει ένα dressing για να μην καεί αμέσως η πιπεριά, να πάρουν και τη γεύση από το dressing και θα τις ψήσουμε στο φούρνο. Καλά. Εμείς, εντάξει. Ναι, ναι. Ωραία. Ξεκινήσω να βάζω εγώ τις πιπεριές απάνω. Α, δεν τελείωσαμε. Να πάω σε τραγουδάκι ακόμα. Ναι, μπορείς. Αλήθεια. Να ναι. Ξεκινάει, βάζει τις πιπεριές. Τώρα δεν θυμάμαι αν ξέχασα κάτι. Η Χριστίνα Ιερονιμάκη είναι πανέτοιμη μαζί με το Βέννη το Φουκαλά αλλά και τον Αχιλλέα το χειμώνα. Τι θα μου πείτε? Θα πούμε τα Αχιλλέα. Ναι. Αγαπημένο κομμάτι και μετά φεύγουμε σε πριγκιπέσα και ό,τι θέλει ο κόσμος. Πολύ ωραία. Πάμε λίγο να χαλαρώσουμε. Θα δώσω και φιλιά στα αγοράκια μου, τα δύο. Θωμά και Ιερώνημε. Ιερώνημο λένε το παιδί. Αλήθεια. Τα έδωσες πολύ ωραία ονόματα. Θωμά Ιερώνημε, η μαμά αφιερώνει σε εσάς. Με τη Βασιλική στον Νικόλα. Ορίστε. Στο Θωμά, στη Σοφία, στη Ράνια, στο Θανάση, σε όλους. Έρχομαι σε λίγο, θα τα ακούσετε για μία ακόμη φορά. Yeah. Πάμε. Χαλαρώνουμε για λίγο και ανεβαίνουμε αμέσως. Πάμε.
μάτια και θα καταλάβεις όλα όσα θέλω να σου πω. Ήσχαρα στο τρένο, τρέχα να προλάβεις, πάνω το εισιτήριο γράφει σ' αγαπώ. Προλάβεις πάνω το εισιτήριο γράφει σ' αγαπώ. Πάνω το εισιτήριο γράφει σ' αγαπώ. Πάρε την ταχεία της καρδιάς μου και ξεκίνα στον δικό μου δρόμο να βρεθείς. Πάνε το ταξίδι που θα κάνεις από θα ξεχάσεις όσο ζεις. Πρόλαβε το τρένο πριν το μετανιώσεις, πάνω το εισιτήριο γράφει σ' αγαπώ. Μπράβο, 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 μπράβο. Και πριν τα παιδιά, ναι, ναι, και πριν τα παιδιά συνεχίσουν, σας στέλνει μήνυμα ο συνάδελφός σας, ο Νίκος ο Βαλάσης. Γεια σου, Ντέμι, χαιρετισμού σε όλα τα παιδιά στην ορχήστρα, να περνάτε καλά, πολλά φιλιά. Στον Πλατίκα που ξέχασα να στείλω χαιρετίσματα. Και στη Γλάφκη. Έκανες λάθος και την πρωτοχρονιά που ήμασταν εδώ πέρα. Περιμένετε, περιμένετε, περιμένετε. Ναι. Βαλαντία, εδώ σε λίγο, για να με ακούν τα παιδιά. Έλα. Τι έκανα λάθος. Πάλι μπερδεύω τις περιοχές, ρε παιδί μου. Τι πρόβλημα είναι αυτό με την παρουσίαση. Τι λάθος έκανα. Έκανες λάθος ότι είμαι από τον Πλατίκαμπο. Είμαι από τη Γλάφκη. Είσαι από τη Γλάφκη. Εγώ είμαι από τον Πλατίκαμπο. Ποιος είναι από τον Πλατίκαμπο. Όχι, εγώ το είπα αυτό. Α, ναι. Εσύ το είπες αυτό. Ζητώ συγγνώμη. Αλλά εγώ. Εν τω μεταξύ, πες μου. Στο χωριό με κατσαδιάσαν. Λέει, γιατί είπες ότι είσαι από τον Πλατίκαμπο. Παίρνω εγώ όλο το βάρος του λάθους. Αλλά έχω γυναίκα από τον Πλατίκαμπο όμως. Γιατί ο Πλατίκαμπος εδώ σε στηρίζει εσύ όμως. Εννοείται. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο μήνυμα του Νίκου του Track Academy. Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Ευχαριστώ, Νικόλα μου. Και στην ορχήστρα σου πολλά συγχαρητήρια και ειδικά στον Αχιλέα που τον καμαρώνουμε από τον Πλατίκαμπο. Πολλά, πολλά φιλιά. Ο Πλατίκαμπο σε στηρίζει με χίλια. Τώρα, Χριστινάκη μου, πάρε το μικρόφωνο. Το έχει. Το δικό μου καλέ. Το δικό μου. Ευχαριστώ πολύ για τα like που κάνετε στη σελίδα Αγάπη Τηλεοπτική. Σε ευχαριστώ πολύ στη διάρκεια της εκπομπής. Τι θα μου πεις τώρα, αγαπημένη. Πριγκιπέσα. Θα πεις πριγκιπέσα. Λοιπόν, για το φίλο ή τη φίλη δεν θυμάμαι που μας το ζήτησε στη διάρκεια πριγκιπέσα αφιερωμένο με όλη μας την αγάπη. Πάμε πριγκιπέσα μόνο. Έρχομαι, τελειώνω μαγειρική και όλος ο χρόνος δικό σας. Πριγκιπέσα. Χριστίνα Ιερονιμάκη. Ο Ντίμης, ό,τι να είναι. Πάμε.
να σου το πω. Έλεγα περνούν τα χρόνια, θα συμμορφωθώ. Μα είναι δώρο, δώρο να αλλάξεις χαρακτήρα. Τσάμπα κρατάς λογαριασμό, τσάμπα σωστός με το στανιό. Φύσαει αέρας κι όμως μέσα μου, μέσα σε αυτό το σπίτι πριγκίπεσα μου. Το φως σου και το φως χορεύουν γύρω μας. Απίστευτος ο κόσμος κι ο χαρακτήρας μας. Θέλω κι άλλα κάνω και φτάσα ως εδώ. Λάθη στραβά και πάθη με βγάλαν σωστό. Ξημερώματα στον δρόμο ρίχνω μπετονιά. Πιάνω τον εαυτό μου και χάνω το μυαλό μου. Έξω φύσαει αέρας κι όμως μέσα μου, μέσα σε αυτό το σπίτι πριγκίπεσα μου. Το φως σου και το φως χορεύουν γύρω μας. Απίστευτος ο κόσμος κι ο χαρακτήρας μας. Το φως σου και το φως χορεύουν γύρω μας. Απίστευτος ο κόσμος κι ο χαρακτήρας μας. Μπράβο, 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 μπράβο. Είχα ανάγκη αυτό, είχα ανάγκη αυτού του είδους στη μουσική, είχα ανάγκη τα παιδιά στη σημερινή εκπομπή να είναι κοντά μας. Είχα ανάγκη να ακούσω αυτά τα τραγούδια, να περάσω όμορφα, να θυμηθώ, να αγαπήσω, να ερωτευτείτε εσείς. Γιατί εμείς είμαστε ερωτευμένοι, δεν θέλουμε άλλους έρωτες. Εγώ είμαι ερωτευμένη, ο Ντίμης είναι ερωτευμένος, ο Μπίλης είναι ερωτευμένος, ο Βαλάντιος είναι ερωτευμένος, ο Σουφλάρης είναι ερωτευμένος, εμείς είμαστε πλήρης. Και εσύ, σου είπα, Βαλάντι, σου είπα ότι είσαι ερωτευμένο. Όλοι είμαστε ερωτευμένοι. Εσείς, εμείς να ερωτευτείτε εσείς. Λοιπόν, ο ήρωας περνάει. Η πριγκιπέσα. Ο ήρωας. Δεν είναι ο ήρωας ερωτευμένο, είπες. Ναι. Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω. Είναι. Δεν ξέρω. Ξέρω εγώ. Θα μας το πει μετά. Ξέρεις κάτι. Ξέρει κάτι. Ήρωας. Ότι δεν είναι. Ποιον χειροκροτάτε. Άιρομαν. Ποιον. Χειροκροτάτε. Βασίλη, επειδή δεν πιστεύω κανέναν άλλο από αυτού. Σου είπε ένα κάτι τέτοιο. Σε ώρα που ήμουν και εγώ μπροστά, είχα πει. Έλειπα. Θα μου πεις λίγο τη συζήτηση σε λίγο, πριν τελειώσουμε την εκπομπή. Εντάξει. Γιατί... Λοιπόν, Γιώχαν ήταν για σένα η πριγκιπέσα, αλλά και για τη φίλη μου τη Θεοδόρα την Παπαγιάννη, που μας στέλνει καλή συνέχεια στην υπέροχη εκπομπή σου. Θα ήθελα να αφιερώσω την πριγκιπέσα Θεοδόρα μου για σένα. Ήταν στη μαμά της, που της αρέσει η εκπομπή, είναι η αγαπημένη της, μαμά Θεοδόρας. Πολλά πολλά φιλιά και να αφιερώσω σε σένα το τραγούδι Χαρτορίχτρα του Πάνου Κιάμου. Με πάρα 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 πολύ αγάπη, γιατί είσαι η αγαπημένη μου παρουσιάστρια. Πολλά φιλιά Θεοδόρα μου, Χρήστο Αρβανίτης, καλησπέρα Ντέμι μου, κούκλα όπως πάντα, σε ευχαριστώ, Χριστάκο μου. Και πολλά 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 φιλιά στην Ορχιστράρα. Λοιπόν, Ντίμη, κάνε τη δουλειά σου, γιατί εγώ έχω άλλες δουλειές, θέλω να μιλάω με τους τηλεθεατές μου. Καλησπέρα κούκλα Ντέμι, μου στέλνει ο Βαγγέλης Σιρωτήρης Αετός. Καλησπέρα κούκλα Ντέμι, θέλω το τραγουδάκι του παιδιού μου τη χαρά.
Αχ, δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω να το πω αυτό, αφού έχετε τόσες αφιερώσεις. Θα προσπαθήσω. Λοιπόν, και να το αφιερώσει όμως την κόρη του, την Ανθουλίτσα. Και πάμε σε επόμενο μήνυμα. Σήμερα. Ναι, γιορτάζει χρόνια πολλά. Και πάμε σε επόμενο μήνυμα. Καλησπέρα, Ντέμι. Απόψε είσαι μια κούκλα. Χαιρετίσματα στα παιδιά. Και στα δικά μου τα παιδιά θα δώσω χαιρετίσματα. Τα δικά μου θα τα φιλήσω κιόλας. Άντε, Ντέμι, για σένα μιλάω τόση ώρα. Θα με φιλήσει, τα δικά μου παιδιά. Όχι, δεν θα σε φιλήσω τώρα, εσένα. Φτάνει, δεν χρειάζεται. Γιατί έχω βγάλει μια αλλεργία, δεν ξέρω αν σα το είπα σήμερα. Και φουντώνω στη διάρκεια. Αλλά εντάξει, θα περάσει αυτά. Το κακό είναι με τις αλλεργίες ότι περνάνε. Περνάνε, πώς θα τα περάσω, τι νομίζεις τώρα. Θες να μιλήσεις, γιατί μας μένουν μόλις. Σπύρο Σουφλάρη, ναι. 17 λεπτάκια που θα είμαστε στον αέρα στην τηλεόραση του Άστρα. www.astratv.gr. Γιατί σήμερα, Σπυράκο λοιπόν. Σουφλάρη, έβαλα το ρολόι μου να συμβαδίζει με το δικό σου. Για να αισθάνομαι ότι προχωράμε ταυτόχρονα. Προχωράμε στον ίδιο δρόμο προς την επιτυχία. Αυτά. Οι περιές στα λαχανικά ψήνονται. Εδώ βλέπουμε, έχουμε βγάλει το χοιρινό από το φούρνο και το έχουμε γλασάρει μέσα στη σάλτσα που έχουμε φτιάξει από την πύρα. Είναι έτοιμο. Δες την κρούστα που έχει πάρει από πάνω. Αυτό είναι έτοιμο. Σε λίγο ψήνονται και οι περιές. Βγάζω τις περιές και στείνω στο πιάτο. Προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις. Πάλι, ε. Α, δεν ξέρω, τι να σου πω. Ωραία, εγώ θα ξεκινήσω να στείνω τότε. Στήσε πιάτο. Θα σβήσω το φούρνο, ναι. Να βγάλω τις πιπεριές, θα ξεκινήσω να στείνω, γιατί ο χρόνος στήσε πάλι και θέλω με πιέζει. Να το φωτογραφίσω και το face. Ναι, οκ. Okay. Ωραία. Και έχουμε βγάλει και πολύ φωτογραφικό υλικό, θα το δημοσιεύσουμε αύριο στη σελίδα μας Αγάπη Τηλεοπτική. Χριστινάκη, θέλω τώρα εσύ να μου τραγουδήσεις, όχι, δεν θέλω. Αφιερώσεις, παιδιά, αφήστε τις. Είναι πάρα πολλές, ό,τι προλάβουμε να πούμε. Πάμε έτσι ένα εξάλεπτο γεμάτο. Θα έρθω εγώ να το πάρω. Πάμε ένα εξάλεπτο γεμάτο. Με χορό είναι τώρα, Χριστίνα. Με χορό, ότι θα είναι τα τραγούδια. Χορό, πάμε, δυναμώνουμε, χορεύουμε, περνάμε όμορφα. Ό,τι προλάβω σήμερα από τραγουδάκια θα σας τα πω όλα. Δώστε ένταση. Ένα γλυκό ξημερωμά, πάμε μες στο Αιγαίο. Πάμε σε ένα ξημερωμά απ' όλα πιο ωραίο. Άμα χαράζεις το Αιγαίο, είναι όμορφα σου λέω. Είναι όμορφα σου λέω, άμα χαράζεις το Αιγαίο. Πάμε κοντά στα κύματα, την ώρα πανατέλει. Ο ήλιος στην Ανατολή, πρωία μα προβαίνει. Έλα, βέβαια, δώσε. Άμα χαράζεις το Αιγαίο, είναι όμορφα σου λέω. Είναι όμορφα σου λέω, άμα χαράζεις το Αιγαίο. Σ' αγαπώ και τι θα γίνω, τι θα γίνω. Γράφω το όνομα σου, γράφω.
μπότσαλο στο βράχο. Με ένα μπότσαλο στο βράχο γράφω το όνομα σου γράφω. Για τον έρωτα σου σβήνω, σ' αγαπώ και τι θα γίνω, τι θα γίνω. Για τον έρωτα σου σβήνω, σ' αγαπώ και τι θα γίνω, τι θα γίνω. Από το μπρούσκο της καρδιάς μας πιες, ξέχνα στρατώνες και σκοπιές. Και από το μπρούσκο της καρδιάς μας πιες. Λοιπόν, η ώρα είναι παρά 25 και 34 για την ακρίβεια. Έχω συνομιλία ανοιχτή με το control room του Βόλου. Λοιπόν, θα κλείσω εγώ, θα τελειώσω με την κουζίνα και θα δώσω το χρόνο σε εσάς για να κλείσουμε και 45. Με πολύ πολύ αγάπη στον μπαμπά μου Βένι, Δημητρούλα. Με πολύ πολύ αγάπη στον μπαμπά μου Βένι, Δημητρούλα. Δημητρούλα μου αγάπη από τον μπαμπά, όλα τα τραγούδια αφιερωμένα που θα κλείσουν τη σημερινή εκπομπή. Δημή, ολοκλήρωσα. Με προσοχή γιατί είμαστε στον αέρα. Εννοώ, θα δείξεις το πιάτο σου. Δηλαδή τα μυαλά σας, ρε παιδί μου. Δεν προλαβαίνω να πω κουβέντα. Έτσι, χοιρινή πανσέτα, σβησμένη με σάλτσα μπουμπίρα, λαχανικά και πατάτες, έτσι, τα οποία μπορούμε να τα κάνουμε το Σάββατο να τσικνήσουμε με αυτά. Ένα πιάτο για τους αγρότες, για τη στήριξη που κάνουμε εδώ πέρα, από την προηγούμενη εβδομάδα που μας το ζήτησαν. Έτσι, με λίγη παραλλαγή βέβαια να πούμε, εσείς όμως μπορείτε να την κάνετε χωρίς τη σάλτσα, απλά τη μαρινάδα την μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε, να βάλετε μέσα το κρέας και να το μαρινάρετε, πριν το ψήσετε. Σάββατο βράδυ για σήμερα. Ναι. Έτσι, άστρα. Τι άστρα καλά. Ναι, μια γάλα τηλεοπτική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήταν πάλι κοντά μας για σήμερα. Φυσικά. Και λοιπόν, κάπου εδώ θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Όχι. Α! Κάντε μου τέτοια. Ούτε τραγούδι μου αφιερώσανε. Εγώ περίμενα. Ήμουνα εδώ.
θα είμαι εδώ και θα περιμένω το επόμενο Σάββατο έστω. Λοιπόν, εγώ σήμερα θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ και μέσα από την καρδιά μου τα παιδιά που ήρθαν για μας και σε λίγο θα ταξιδέψουν. Θα πάνε και στον όμορφο Πλαταμόνα που έχουν εμφάνιση εκεί. Για πληροφορίες μέσα στην εβδομάδα, σε όλους εσάς που σας ενδιαφέρει τα παιδιά να έρθουν και να κάνουν οποιαδήποτε εκδήλωση εσείς θέλετε, στα τηλέφωνα του σταθμού. Έτσι. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημητρούλα, βοήθησέ μας και δώσε το μικρόφωνο στα παιδιά όσο εγώ ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ. Στα πλήκτρα σήμερα κοντά μας ήταν ο Βενιαμίν ο Φουκαλάς. Στο τραγούδι ήταν η Χριστίνα Ιερονιμάκη και την ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Στο πλάι δεν φαίνεται, στο Βενιαμίν δώστο. Στη Χριστίνα Ιερονιμάκη, σε ευχαριστώ Βένι μου. Χριστίνα μου, σε ευχαριστώ ειλικρινά. Πάρ' το μικρόφωνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και να ευχαριστώ πάρα πολύ και τον μπουζούκι μας, τον Αχιλλέα το χειμώνα. Ο κύριος ο Αποστόλης ο Γκρίτζιας πού είναι? Κύριε Αποστόλη, ελάτε μέσα να κλείσουμε μαζί. Και λοιπόν, το επόμενο κομμάτι είναι για σένα. Για μένα? Για σένα. Αυτό δεν σου αφιέρωσε κανένας, θα σου αφιερώσουμε εμείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Κύριε Αποστόλη, χαιρετήστε τον κόσμο εκεί που είστε στην κάμερα. Ναι, ναι. Χαιρετάμε, κλείνουμε. Κλείνουμε. Ναι. Να είναι ο κόσμος όλος καλά, να περάσουν καλά τις απόκριες, λίγο νηστεία, δεν χρειάζεται πολύ. Έτσι. Εδώ ο Ντίμης δίνει πάρα πολύ καλές συμβουλές μαγειρικής, να τον παρακολουθείτε πάντα. Εύχομαι υγεία σε όλους. Να είστε όλοι καλά, όλοι καλά. Φιλιά, φιλιά σε όλους. Χάρηκα πάρα πολύ που σήμερα ήσασταν εδώ. Κλείνουμε με τα παιδιά. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι και παρατέταρτο. Να είστε όλοι καλά. Πολλά, πολλά φιλιά. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατόβραδο, μια ακόμη καλύτερη Κυριακή. Τα φιλιά εδώ στα δικά μου παιδιά, στο Σπύρο το Σουφλάρι, στο Control Room του Βόλου, στο Γιώργο το Καλόγυρο, στη Λάρισα, στο Βαλάντι τον Καπίτσα, στο Βασίλη τον Καραμπάση, στο συνεργάτη μου και πολύ καλό μου φίλο, αδελφικό φίλο, στο Δημήτρη τον Τερζούδη. Πολλά πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, ραντεβού το επόμενο Σάββατο ακριβώς στις 6 στην τηλεόραση του Άστρα και μόνο τα καλύτερα εδώ. Γεια σας. Σ' αγαπώ, δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ. Μέτρο δεν έχει αγάπη. Είναι απ' τον ήλιο πιο ψηλά, είναι απ' τον ήλιο πιο ψηλά. Και γίνει σπίθα πυρκαγιά και πελαγός η στάλα. Η αγάπη που μας έδεσε μόνο δε θα γνωρίσει. Είμαστε δυο σταλαγμάτιες, είμαστε δυο σταλαγμάτιες από την στην αρχή και μιας βροχής ψυχάνα και γίνει σπίθα πυρκαγιά και γίνει σπίθα πυρκαγιά και πελαγός εις θάλασσα.
σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα.